ακολουθήσει πρώτα η έπαρση της Αμερικάνικης σημαίας και μετά θα ακολουθήσει η έπαρση της Ελληνικής σημαίας. Παρακαλώ. Έτοιμος. Ύμνος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Εθνικός Ελληνικός Ύμνος. Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο Βάγιου, όπου γίνεται η έπαρση σημαίας, ελληνικής και αμερικάνικης σημαίας. Εις μνήμην όλων των πεσόντων, για την 28η Οκτωβρίου 1940, όπου διαβρώνει κάθε χρόνο η Επιτροπή της Παρελάσσεως. Καλέσω τους ιερείς μας, τον πατήρ Δημήτρη Ρουσάκη, τον πατέρα Θανάση και τον πατέρα Σημεών, για ένα τρισάκι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ο λαός του ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λαός του ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λαός του ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ο λαός του ημάς, Κύριε δάσματίς ημών, δέσποσι όλης ο Συλλίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε Κυρίας ο Συλλίας ημών. Φέληκες τον Μαδός, κυριελέξον, 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 δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες.
ελέησον ημών, και ελέησον εξ ημάς φερεσμόν, αλλά εξ ημάς αποτρουλού. Ότι σου στην Βασιλεία, Κύριε, εμείς και δόξα, το Πατρός και Θείου και το Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχας των δούλων σου σώτερων άπαξον, φυλά των αυτά τη μακαρίαν ζωή την παράξη φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντε σε αγίσουν απάβονται, ανάπαυσον και τας ψυχας των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σε θάνατο. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις, Υιό Θεός ημών κατά βάσης άδει, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχας των δούλων σου σώτερα πασών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η θεόνας φόρος της ασά, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τας ψυχας των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατεβαίνει σου, δε ποθά σου άκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Παρέντητα με προπαύσιους των ψυχοπημένων δουλών σου, Χριστέ ο Θεός, υπέρ σου πλήνα αυτό, αυτής παπημενικούσιν και επιακούσιν. Ότι ο καίστην άνθρωπος ως ζήσετε ούπ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου Χριστού τον αιώνα και λόγιο σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάστασης Ιησού ή την επάρση, γλουμένον δούλον σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξον ένα πέμπομεν. Στην όρθου σου Πατρί και Παναγίω και καθόδες ο οποίος σου πνεύμα την ίν και αϊ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση ο και νεκρών τη ζώνη την εξουσία έρχονται πως ο θανάτος βασιλέας και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αντί Θεός Θεός ημών. Τες πρεσβείες των πράγματιων και έγραψε του Μητρός των Αγίων ενδόξων και των Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόνων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων, που από το όνομα Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου, του Λαζάρου, του Κρυμμένου και πάντων των Αγίων. Τας ψυχάς των εξημών μετεστάντων δούλων αυτού εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόπος Αβραάμ αναπαύσε, και μετά Αγίου του συντημίσε, ημάς δε λέεις ως εγκαθώς και τη λάθοτος. Αιωνία Πατέρα, τη
Δημήτρη Ρουσάκη, πατέρα Αθανάση, πατέρα Σημεών. Αξιότιμε κύριε Γενική Πρόεδρε της Ελλάδος, κύριε Δημήτρη Εσπάδο. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε του Τάρπο Σφίγγ, κύριε Χρυσόστομε Αλαχούζου. Αξιότιμε κύριε Βουλευτά του Αμερικανικού Κοινοβουλίου, κύριε Κωνσταντίνε Μπιλιράκη. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, κύριε Μιχάλη Αλεξάνδρου. Αξιότιμοι Πρόεδροι των Ελληνικών Συλλόγων και Οργανώσεων, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα όλοι οι απανταχού Έλληνες και κάτω από τη σημεία της πανδημίας δεν διστάζουν να εορτάσουν έστω και μικρές τελετές την απελευθέρωση της Ελλάδος και το ιστορικό όχι του αείμνηστου τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά, καθώς και αποδίδουμε γνωμοσύνη και φόρο τιμής σε όλους που εδυσίασαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη Ελλάδα. Για τούτο επαληθεύεται και μια φράση ενός εθνικού άσματος: «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν την νοιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποστένει και ξανά προσπαθώσα τραβά». Σήμερα, τη στιγμή αυτή, τα παλικάρια μας, όλοι μας οι ένοπλες δυνάμεις, είναι παρέτοιμες να αντιμετωπίσουν τις φοβέρες του άσπρου του εχθρού, του αιωνίως εχθρού μας, που εδικηθεί και πάλι με το έτσι θέλω να γίνει και πάλι καταχυτής. Δεν θα το πετύχει, διότι εμείς οι Έλληνες δεν φοβόμαστε τα λόγια του εχθρού, που έχουν αποδείξει οι πρόγονοί μας στο παρελθόν. Και τώρα τα αποδεικνύουν και οι νέοι μας που αποτελούν τις ένοπλες δυνάμεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα εκ μέρους της καρδιάς μου σε όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμήσατε αυτή την εορτή, ιδιαίτερα στους ιερείς μας, στην πολιτεία του Τάρπο Σφίγγ, για την βοήθειά τους, στους αξιότιμους κυρίους, κύριο Γενικό Πρόξενο, κύριο Δήμαρχο, κύριο Βουλευτή, κύριο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Αιωνία η μνήμη αυτών, ελαφριό το χώμα που τους σκεπάζει. Ζήτω οι ήρωες του 1940, όλοι μαζί. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Αμερική. Ζήτω. Και τώρα θα σας παρουσιάσω τον Δήμαρχο του Τάρπο Σφίγγ, Χρυσόστομο Αλαχούζο, για λίγα λόγια. Και ζήτω το Τάρπο Σφίγγ. Γενική Πρόξενε Ελλάδος, αξιότιμε Δημήτριος Σπάρος, Honorable Congressman Μπιλιράκης, Father Roussakis, Father Haros, and Father Bardalis, Police Chief Cochin, and thank you for your service to the city and to the people of Tarpon Springs. Κύριε Σισόη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Παραλάσεως, Αντιπροσώπιο Ελληνικών Οργανώσεων, κύριε Αλεξάνδρου, Members of the Media, Greek Voice, my fellow Hellenes, we're here today, as we do every year, to commemorate the anniversary of the Ochi Day. This is a day for us to be thankful, to remember and to give honor to our ancestors who fought for their land, for their freedom, for their democracy. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας ως αντιπρόσωπος και δήμαρχος της πόλης του Τάρπο Σπρίγκς για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τους προγόνους μας για τον ηρωισμό του, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τη σκλαβιά, αλλά είπαν το ιστορικό όχι στο Ιταλικό τύρανο, όπου πολέμησαν για την πατρίδα, για την ελευθερία και για την δημοκρατία. In Tarpon Springs, we are very honored to proclaim today's day, October 28, 2020, as the Ochi Day. And now I would like to read the proclamation. The City of Tarpon Springs, Florida, proclamation. Whereas Ochi Day, October 28, 2020, commemorates the events of Greece in 1940, which the brave Hellenic nation boldly stood together for liberty and freedom and all costs against their allies. And whereas the historic statement Ochi, a reference to the divine knowing Greek, played a pivotal role in the ultimate victory. And whereas Ochi Day is an inspiration to those who cherish democracy
and freedom. And whereas the Greeks faithfully met their obligation with courage, self-sacrifice, determination, and dedication, and whereas the city of Tarpon Springs celebrates Oiki Day in honor to the mobile heroes, men and women who fought for the Greek, for a free Greek nation. And now, therefore, I, Chris Alakouzis, by virtue of the authority vested in me as the mayor of the city of Tarpon Springs, do hereby proclaim October 28, 2020 as the Oiki Day. Thank you. Γύρισα από εδώ, έτσι, έλα, Κώστα. Έτσι, ένα λεπτό. And it's my pleasure to present this to Mr. Sisoy, the president of the parade committee, and everybody else that is here today. And thank you so much. Έτσι, Κώστα. Έτσι, ένα λεπτό. Ωραία. Got it. Thank you, Mr. Mayor, and thank you very much, Chief of Police, for everything you do for our city so many years. Thank you very much. Thank you. Now, θέλω να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κύριο Μιχάλη Αλεξάνδρου, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατη, αξιότιμη κύριε πρόξενε της Ελλάδος, honorable Congressman Pidirakis, honorable mayor of Tarpon Springs, αξιότιμη πρόεδρος του καινούριου Ελληνοαμερικανικού Εθνοκυρίου στην Φλόριδα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που είμαστε μαζί σας σήμερα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ελληνισμού και ιδιαίτερα που είμαστε σαν οικογένεια. Τέτοιες τελετές μας δίνουν την ευκαιρία, μάλλον τέτοιες επέτειες μας δίνουν την ευκαιρία να αναβαπτιζόμαστε στο πνεύμα των ηρώων, σε αυτή την περίπτωση των ηρώων 40, σε μία περίοδο που είναι πολύ δύσκολη για την πατρίδα μας. Μία περίοδο που μας χρειάζεται αγαπημένους και ενωμένους. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940. Ζήτω! Θα σας παρουσιάσω τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, την Ταυτό, τον κύριο Δημήτριο Σπάδο. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Μιλιράκη, αγαπητές συμπατριώτες, είναι ειλικρινά τεράστια χαρά να ξαναβρίσκομαι μετά από 8 μήνες, 8 ολοκλήρους μήνες, ξανά μαζί σας, για ένα γεγονός τόσο σημαντικό σαν την επέτειο της εθνικής μας γιορτής. Είναι απίστευτο πόσο ο κόσμος μας έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που μια τέτοια εκδήλωση έλαβε χώρα. Τότε που οι άνθρωποι συναντιούνταν άφοβα, δεν φοβούνταν να δώσουν τα χέρια και δεν απέφευγαν ο ένας τον άλλον. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε και επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Όποιες και να είναι όμως αυτές οι καταστάσεις, εξαρτάται από εμάς τους ίδιους να παραμείνουμε σταθεροί και να μην αλωτριωθούμε ψυχικά. Η επέτειος του όχι μας θυμίζει ότι το έθνος μας πέρασε και άλλες δύσκολες στιγμές στο παρελθόν. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η θρασίτατη απέτηση από την Ιταλία να παραδοθούμε και ο πόλεμος που ακολούθησε λόγω της άρνησης να υποκύψουμε είναι μια πολύ τραγική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα. Κι όμως καταφέραμε να την ξεπεράσουμε με επιτυχία. Από αυτό το θάρρος και την προσαρμοστικότητα των προγόνων μας πρέπει να εμπνευστούμε και να πάρουμε θάρρος και σήμερα. Θα σας διαβάσω το επίσημο μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Βλάση για τους ομογενείς μας. Αγαπητές συμπατριώτησες, αγαπητοί συμπατριώτες, σήμερα ο πανταχό ελληνισμός γιορτάζει. Είναι η μέρα που η Ελλάδα μας ύψωσε το ανάστημά της και πρωτοφώναξε όχι ενάντια στον ομό και αυθάδη εκβιασμό των φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων του άξονα. Το όχι της 28 Οκτωβρίου 40 έρχεται από πολύ μακριά και από πολύ παλιά, από τις Θερμοπύλες του Μολόν Λαβέ, από το ούφι σώμεθα τη ζωή ημών του τελευταίου των Παλαιολόγων, από το Ελευθερία Θάνατος του 21. Το τελευταίο, αλλά όχι έσχατο όχι, μνημονεύουν, τιμούν και γιορτάζουν οι Έλληνες στην πατρίδα μας και παντοχού της γης. Σε όποιο σημείο πάλεται και δημιουργεί ελληνική ψυχή. 28 Οκτωβρίου του 40 συμπυκνώνει σε μια ιστορική στιγμή τις μνήμες, τα βιώματα και τις αξίες που πάντοτε καθοδηγούν τον εθνικό μας βίο. Την πλήρη άρνηση στην υποταγή, την καθολική απόρριψη του ολοκληρωτισμού, την προσήλωση στο δημοκρατικό ήθος και την εθνική αξιοπρέπεια.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι μια τυχαία στιγμή στο ρου της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αποτελεί μια γενναία απόφαση των προγόνων μας να πολεμήσουν εναντίον ενός αντιπάλου αριθμητικά υπέρτερου και μέχρι τότε ανίκητου. Απέναντι στην υπεροπλία των δυνάμεων του άξονα, οι Έλληνες προέταξαν το ελεύθερο και ακατάβλητο φρόνημά τους. Μια χώρα μικρή σε μέγεθος, αλλά ιστορικά ταγμένη στην προάσπιση υψηλών ιδανικών, κατήγαγε τις πρώτες σπουδαίες νίκες στο πεδίο της μάχης, οι οποίες έπληξαν το γόητρο και σηματοδότησαν την αρχή του τέλους του φασισμού και του ναζισμού. Δίπλα τους και οι απόδημοι Έλληνες, με την ελληνική σημαία και τη σημαία των νέων τους πατρίδων, έδωσαν τη μάχη υπέρ των πανανθρώπινων αξιών, αυτών που ο Ελληνισμός έχει κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα. Στη σημερινή συγκυρία, ο εορτασμός του έτους του 40 αναδεικνύεται περισσότερο επίκαιρος και διδακτικός από ποτέ. Στην εθνική μας μνήμη βρίσκεται η κατάλληλη απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έθνος μας. Αυτό το όχι υπερασπίζονται τα παιδιά μας που θρουρούν στον Εύρο, που αγρυπνούν στο Αιγαίο. Προστατεύουν τη σημαία μας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Εμείς, που η ιστορία μας τίμησε με βαριά κληρονομιά, δίνουμε καθημερινά σε θάλασσα, ξηρά και αέρα την απάντηση που αρμόζει στην αλαζονική προκλητικότητα που επιδεικνύει η Τουρκία. Η αιμονή σε έκνομες ενέργειες, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας, η διατάραξη της ειρήνης και της ασφάλειας την εκθέτει στην διεθνή κοινότητα και την καθιστά παράγοντα στάθειας και παραβατικότητας. Η Ελλάδα ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος στέλνει σαφές μήνυμα προς πάντα κατεύθυνση. Στους εκβιασμούς και τις απειλές θα αντιτάσσουμε πάντα ένα ανυποχώρητο όχι, ένα στεναρό όχι στις προσπάθειες καταπάτησης της εθνικής μας κυριαρχίας και των δικαιωμάτων μας. Συμπατριώτες μου σε κάθε γωνιά της γης, τιμώντας την 28 Οκτωβρίου του 40, όλοι οι Έλληνες γινόμαστε ένα, σαν μια γροθιά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε τον αγώνα για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων με πυξίδα το σθένος και την εθνική ομοψυχία που μας χαρακτηρίζουν. Έχουμε πίστη στο Θεό και στα ιδανικά του έθνους. Κωνσταντίνος Βλάσης. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι από καρδιάς να είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε μαζί τόσο τα Θεοφάνεια, όσο και την παρέλαση της 25ης Μαρτίου σε αυτή την όμορφη πόλη. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Και τώρα θα καλέσω στο βήμα τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή Κώστα Μπιλιράκη, το καβάρι του ελληνισμού μας. Thank you very much. I do want to tell you this. I recognize many of these names. These are true American heroes here. And most of them are, well, they grew up in Tarpon Springs, and they're Tarpon names, and I see a lot of Greek American names here. Memory eternal. Again, we must never forget that our police officers, our first responders, our veterans, and our healthcare providers, and really our spiritual fathers, are our true heroes. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. And again, we're very fortunate to live in this wonderful country. I do have a speech, but I want to tell everyone here, and I'm preaching to the choir, how important it is that we support Greece and Cyprus, for that matter. And of course, our Patriarchio. Yes. But in memory, we must support and do everything we can to help Greece in their time of need. And I do that in the United States Congress. But what these people did to preserve freedom, not only for Ελλάδα, but for the whole world. Όχι, είπαμε το όχι. Και everyone, I mean, we were the inspiration, the Greek Americans, but Greeks in Greece, some of our forefathers. Can I have a show of hands of maybe some family members that are here today? Where their ancestors, their forefathers fought in Ohi. Is there anyone here? Behind you. Yeah, see, this is amazing. And I love the stories. Listen, the Battle of Crete was incredible, what the Greeks did. And with Ohi, we were outmanned 10-1. 10-1. And we pushed the Italians back into Albania. Again, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Now, the Battle of Crete was incredible as well, and Churchill and other Americans, Churchill, of course, being British, of course, the Prime Minister of Britain, the Chancellor, but also the Americans gave Greece the credit for saving the world.
And we could do it, we cannot do it today without our fellow Hellenes and our Americans. We are so fortunate to be born in this country, but we are, or at least live in this country. But again, we are fortunate to have the Greek heritage as well. I want to read something here because I'm so proud of our ancestors. On October 28, 1940, the Italian dictator Benito Mussolini delivered an ultimatum to Greek Prime Minister Ioannis Metaxas, demanding that the Axis forces freely into Greece or face war. In response, the Greek Prime Minister declared, "Ohi," refusing to fold to the fascist ruler and marking Greece's entry into the World War II. As Italian troops began to invade, Greek citizens took to the streets chanting, "Ohi," in honor of Prime Minister Metaxas' refusal to relent to fascism. Keep in mind, a lot of these people were older and they fought in many of the wars. But they came back to fight, and unfortunately, a lot of them were killed in action. But again, we must save Greece in their memory, and we will. The United States has recently, especially during my tenure, this is the most support that Greece has received, Cyprus has received during this administration. But we have to do more. We must do more. And I talk to the Greek officials on a regular basis, and I know what we have done, the United States has done for Greece, but we have to do more because Greece is our great ally. A great ally, we must never forget that. All over the world, the bravery shown by Greece and her citizens was admired. While Greece eventually did succumb to the Axis occupation, their bravery during the key battles, like the Battle of Crete, so amazing. Any relatives that were in the Battle of Crete, any of the families here, no? Bunye kritiki. Well, they're always here in spirit, that's for sure. Now we do have some kritiki. It's really incredible what they did. They served as an inspiration to the rest of the world and delayed the Axis powers going into Russia. And they deserve credit, so much credit. At the time, Greece was the first country to stand up to the Axis powers. We have a lot to be grateful for, and we should be so proud of our ancestors. Greece, as I said, gave the rest of the world hope that the Axis powers could in fact be defeated. All right, I'll leave you with this. Winston Churchill commented at the time of the Greco-Italian War and famously said, as I quote, most of you know this, "Hence, we will not say that Greeks fight like heroes, but that heroes fight like Greeks." Yes. So that's a fair Zito, Zito, from Greek Independence Day to Oki, the Battle of Crete, and what has happened in the past, but also what's going to happen in the future. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Γεια σας. Μπράβο, Γκάς. Ένας και μοναδικός. Και έτσι, με αυτές τις υπέροχες ομιλίες, τους ιερωμένους, οι οποίοι ετοίμησαν με την παρουσία τους αυτή την ταπεινή γιορτή και με την παρουσία όλων εσάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαι τα χρόνια πολλά. Ζήτω η Ελλάδα και να είστε υγιείς όλοι σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την τελετή την ημέρα του Όχι, εδώ στο τάπο πλήρη τη Φλόριδα. Τώρα θα παρουσιάσουμε τον νέο ιερέα του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου, τον δεύτερο ιερέα. Έχουμε τον πατέρ. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω. Γεια σου, πατέρ. Μας έβγαλε από τα σπίτια. Να το γνωρίσω και στο παρκόρι του καναπού μας βλέπουν όλοι οι φίλοι εκεί και σε όλη την Αμερική. Yes. Για πείτε το όνομά σου, παρακαλώ. What's your name, father? Father Simeon. Από το Βανκούβερ του Καναδά. Ωραία. Πάτερ, πες και εσύ. Όλα σας, ζήτω Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και εδώ ο Πάτερ Ρουσάκης, όχι το ξέρετε. Πες μας δύο λόγια. Πάντοτε πρέπει να θυμηθούμε
αυτά που έγιναν στην ιστορία. Όχι, με το όχι, ο Χίτλερ δεν μπόρεσε να κρατήσει το πρόγραμμά του για το πόλεμο. Ακριβώς. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάντα. Κάτσε να μου... Έλα, γκάς. Γκάς. Μεταξύ σας. Εντάξει. Έλα, γκάς, πες μου δύο λόγια εσύ το μία. Κατέβασε τη μάσκα. Έλα. Για να σας βγάλω. Εδώ μια φωτογραφία όλους. Ελένη, πήγαινε και εσύ, τι κάθεσαι. Εκεί, δίπλα στο πιτράκι. Πήγαινε και εσύ εκεί πέρα κατευθείαν. Εκεί. Εμπάτε όλοι μέσα. Πήγαινε και εσύ εκεί πέρα. Μία αναμνηστική φωτογραφία για όλους. Έλα, αντιπρόεδρε. Δεν πειράζει, πάλι όσο σου παίρνει η κάμερα. Το όχι is so very significant. The resilience of the Greek people was incredible. And during, of course, Oki, 10-1 resisted the Italians and pushed them back into Albania. But also the Battle of Crete was so important. And Oposipi or Churchill's, from now on, and I'm paraphrasing, hence we say that Greeks do not fight like heroes. Heroes fight like Greeks. And we still have that resilience. I know there are a lot of obstacles there that Greece is facing now, but I can tell that η Ελλάδα ποτέ δεν φεύγει, αλλά χρειάζεται την βοήθεια της Αμερικής. Και πρέπει να πεις, πρέπει να πεις στον Τραμπ, να το μάθεις τη λέξη όχι, τι εννοεί. Που το είπε ο Μεταξάς. Πρέπει να το μάθει ο Τραμπ και να λέει στα καπέρ που κάνει όχι. Όχι.